Με στόχο να πάρει την πρώτη της νίκη και θέλοντας να αντιδράσει μετά τα παιχνίδια με Γάλεο και Ιωνικό που χάθηκαν στις λεπτομέρειες, η ΚΑΠ 19 του Γιούχτα φιλοξένησε το περασμένο Σάββατο τα Χανιά στο γήπεδο Λίντο στο κριτικό ντέρμπι του πρωταθλήματος νέων, τη Super League 2. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Κωστάκης και ο Κατσούρη είχαν τις σημαντικότερες ευκαιρίες προκειμένου να δώσουν προβάδισμα στον Γιούχτα, ενώ τα Χανιά απείλησαν με σου του Λαβά, με τον Δροσατάκη να αποκρούει την μπάλα. Με σημαντική φάση για τα Χανιά ξεκίνησε η επανάληψη, καθώς το σου του Λαδά σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς. Ο Γιούχτας απάντησε με μια ευκαιρία με τον Περγαντή, με την κοντινή κεφαλιά να μην βρίσκει στόχο, αλλά στο 69 κατάφερε να σκοράρει. Σε αυτή την φάση πρωταγωνιστής ήταν ο Κατσούρη, που είδε εκτός εστίας τον τερματοφύλακα των Χανίων και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχο ψιλοκρέμαστο πλασέ. Τα Χανιά ρίσκαρα για την ισοφάριση, αλλά και πάλι σε μια αντεπίθεση η ΚΑΠΑ 19 Γιούχτα καθάρισε το παιχνίδι με τον Κατσούρη να στρώνει την μπάλα στον επερχόμενο Ντάγια και εκείνος με δυνατό σουτ έγραψε το τελικό 2-0. Ένα έμεσο φάουλ στις καθυστερήσεις για τα Χανιά πέρασε ανεκμετάλλευτο και η λήξη βρήκε τους παίκτες Λεωνίδα το Μιχελάκη να πανηγυρίζουν για πρώτη φορά φέτος ένα τρίποντο. Έκαναν πάλι μια πολύ καλή προσπάθεια όπως στα προηγούμενα παιχνίδια. Απλά η διαφορά σήμερα είναι ότι ήμασταν πιο ουσιαστικοί και καταφέραμε και να κάνουμε μια καλή νίκη, η οποία τη χρειαζόμασταν ψυχολογικά κυρίως. Και νομίζω ότι τα παιδιά κατέβαλαν πάρα πολύ καλή προσπάθεια για να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Έλα με τη μέρα, νομίζω ότι η ΚΑΠ 19 του Γιούχτα τι έχει μέλλον, έτσι, ως ομάδα. Ναι, νομίζω ότι τα παιδιά, αν και νέα ομάδα, στην καθημερινότητα, στις προπονήσεις, δείχνουν ένα πολύ καλό πρόσωπο. Βοηθάει και το γεγονός ότι αρκετά παιδιά ανεβαίνουν σιγά σιγά στην πρώτη ομάδα και κάνουν προπόνηση. Και όλο αυτό έτσι ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιδιών, με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε ακόμη καλύτεροι από τα προηγούμενα παιχνίδια και να επιτύχουμε μια σημαντική νίκη. Δεν είχαμε μπει τόσο δυναμικά όσο θα έπρεπε στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο κάνανε μια ευκαιρία, αλλά ήμασταν τυχεροί και δεν μπήκε. Αλλά μετά τα βρήκαμε, ανεβάσαμε ρυθμό, κατεβάσαμε την μπάλα κάτω και παίξαμε το παιχνίδι μας. Και σκοράραμε το πρώτο γκολ με τον Μάνουελ και το δεύτερο με τον Ντάγια. Δίκαιη νίκη? Πιστεύω πως ναι, ήταν δίκαιη νίκη, γιατί το παλέψαμε και τα παιδιά ήταν δυνατή ομάδα. Τα αποτελέσματα σε αυτή την κατηγορία δεν έρχονται και εύκολα. Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν μια νίκη που θα μας ανεβάσει και ψυχολογικά. Ήταν η πρώτη νίκη σε αυτή την κατηγορία, σε κατηγορία της ΚΑΠΑ 19. Στα προηγούμενα αποτελέσματά μας ήμασταν αρκετά άτυχοι, με γκολ που δεχόμασταν λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Και πιστεύω σήμερα, μετά από σκληρή δουλειά που έχει γίνει στο γήπεδο, ήρθε ένα δίκαιο αποτέλεσμα, πιστεύω, για την ομάδα μας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες μου για την προσπάθεια που καταβάλαμε σήμερα. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ καλοί και παίξαμε πάρα πολύ δυνατά. Και πάμε στα επόμενα, έρχονται καλύτερα πράγματα. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου. Είμαστε μια νέα ομάδα που προσπαθεί παιχνίδι με παιχνίδι να πάρει το αποτέλεσμα. Κάναμε όλα τα παιδιά, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια σήμερα. Και ήρθε το αποτέλεσμα που περιμέναμε, η νίκη. Για το δικό σου γκολ? Είμαι πολύ χαρούμενος. Είχα καιρό να σκοράρω. Βρήκα επιτέλους το δρόμο προς τα δίχτυα με την ομάδα στη Super League 2. 2, 3, Γιούχτας! Άντε μαλάκα!